Καλησπέρα. Έγινε ένα πραγματικά πολύ αφύρωπο παιχνίδι. Αξίζω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Για την ΑΕΚ σίγουρα, για τον τρόπο που πάλεψε 40 λεπτά και ήταν τόσο κοντά στη νίκη. Βασικά είχε την νίκη στα χέρια της στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού. Και για τη δική μου ομάδα που δεν σταμάτησε να παλεύει μέχρι το τέλος για να διεκδικήσει τις πιθανότητες της, παρά στο τέλος ότι βρεθήκαμε πίσω 6-8 πόντους. Ήμασταν ελαφρώς μπροστά για 35 λεπτά, η ΑΕΚ των τελευταίων 5 λεπτών βγήκε μπροστά και ήταν καλύτερη από εμάς, ειδικά στο τελευταία στάδια του παιχνιδιού. Όποιος και να κερδίζει το παιχνίδι θεωρώ θα ήταν δίκαιο. Θέλω να πω για την ΑΕΚ ότι επειδή παίξαμε και στο Super Cup και νωρίς, είναι τρομερή η βελτίωση που έχει κάνει για νέα ομάδα και φάνηκε και με τον τρόπο που αγωνίστηκα σήμερα και πώς πήγαινε το παιχνίδι. Εμείς σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε, να εντάξουμε τον καινούριο παίχτη που ήρθε χθες στην ομάδα, να δούμε τους τραυματισμούς μας με τον Grant να επιστρέψει και να δουλέψουμε για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα βροντερό παράδειγμα το ότι νέο κεραυνός είναι πρώτος, αλλά η ΑΕΚ είναι εκεί όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει νοοτροπία πρωταθλητή, το έδειξε και σήμερα και σίγουρα αναμένω πολύ αμφίρομπο το κλείσιμο του πρωταθλήματος. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, καλό νέο έτος. Και το πιο σημαντικό για μένα που είναι ξέχωρα από το μπάσκετ, να έχουμε υγεία, να έχει υγεία ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το μπάσκετ είναι αυτό που μας αρέσει, αλλά σίγουρα η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια στον κεραυνό για την νίκη του και στον coach. Σίγουρα είναι πολύ σκληρό να χάνεις με τέτοιον τρόπο. Στην αρχή του παιχνιδιού εμείς δεν πήγαμε μέσω στην προσέγγιση του παιχνιδιού. Αφήσαμε τον κεραυνό να βάλει εύκολα καλάθια. Αλλά στη συνέχεια, στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, γίναμε πιο σκληροί στην άμυνα. Καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου και πήραμε μια διαφορά 8 πόντους, αλλά δεν τη διαχειριστήκαμε σωστά. Κάναμε κάποια εύκολα λάθη, χάσαμε εύκολα lay-up, χάσαμε και τις κρίσιμες βολές και στο τέλος ο κεραυνός με ένα buzzer beater έβαλε το τρίποντο και πήρε την νίκη. Εμείς συνεχίζουμε. Σίγουρα η βελτίωση είναι εμφανή στην ομάδα μας, ειδικά απέναντι στον κεραυνό που τα προηγούμενα δύο παιχνίδια που παίξαμε στο Super Cup και στο πρωτάθλημα χάσαμε πολύ εύκολα. Σήμερα δείξαμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και την νίκη αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον κεραυνό. Θα το προσπαθήσουμε με σκληρή δουλειά. Έτσι είναι το μπάσκετ. Κάποτε κερδίζεις, κάποτε χάνεις, κάποτε τύχει είναι μέρος σου, κάποτε όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχηθώ σε όλον τον κόσμο καλές γιορτές, υγεία, χαρά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας από εμάς. Ευχαριστώ.